Γεια σας φίλες και φίλοι του Sport Analysis, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας. Πολύ σημαντικό βίντεο, καυτά νέα για τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Πριν συνεχίσουμε όμως το βίντεο και τα μάθετε όλα, θα ήθελα να σας παρακαλέσω όλους αυτή τη στιγμή να πατήσετε το κουμπί του like και το κουμπί της εγγραφής στο κανάλι μας, για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Συγκεκριμένα λοιπόν έχουν σκάσει βόμβες μεταγραφικές που περιέχουν μέσα το όνομα του Ινμπομ Χουάνγκ. Πριν πάμε στο Χουάνγκ, να αναφέρουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να διώξει τον Καμαρά και τον Κίνη, ενώ ο Ιμπόρα δεν αποδίδει σχεδόν καθόλου, είναι και σε μια αρκετά κακή ηλικία. Ο Ινμπομ Χουάνγκ λοιπόν, στα 27 έτη, πολύ γνωστός στους ερυθρόλευκους. Το τεράστιο θέμα που είχε προκύψει το καλοκαίρι, ναι, είναι το ζήτημα το οποίο θα εμποδίσει πολύ την μεταγραφή του Κορεάτη. Ο Χουάνγκ είναι εξαιρετικός παίκτης, στο κέντρο ειδικά κάνει μαγικά. Παρόλα αυτά, η συμπεριφορά του Χουάνγκ προς τους ερυθρολεύκους το καλοκαίρι που μας πέρασε ήταν πραγματικά πολύ άσχημη. Έχει σβήσει και όλα τα post του με τον Ολυμπιακό στο Instagram και δεν ξέρω πώς οι σχέσεις του Χουάνγκ με τον Ολυμπιακό θα καταφέρουν να θερμανθούν ξανά ώστε να επιστρέψει ο Χουάνγκ στο λιμάνι. Παρόλα αυτά, το ρεπορτάζ έρχεται από την Σερβία και αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε επικοινωνία με τον παίκτη και προσπαθούν να βρουν μία δίωδο συμφιλίωσης για ενδεχόμενη επιστροφή του Χουάνγκ. Ο Χουάνγκ δεν είναι ευχαριστημένος στον Ερυθρό Αστέρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν παίζει έτσι όπως θα ήθελε, δεν έχει τις συμμετοχές που θα ήθελε. Ναι, έκανε συμμετοχές 6 στο Champions League και πέτυχε και ένα γκολ και μία assist, ενώ έχει μόνο 12 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι πως είχε και προβλήματα με τον προπονητή του Ερυθρού Αστέρα. Ο Ολυμπιακός είναι γνωστός για τις καλές σχέσεις που έχει με τον Ερυθρό Αστέρα και δεν αποκλείεται να δούμε τον Χουάνγκ να αγωνίζεται και με μορφή δανεισμού στον Ολυμπιακό, εάν αυτό είναι επιθυμητό. Χρηματιστηριακή αξία του Χουάνγκ 5 εκατομμύρια ευρώ, η υψηλότερη που έχει φτάσει στον Ολυμπιακό, είχε φτάσει στα 3,5, ενώ όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό ήταν κοντά στα 4,5. Το θέμα Χουάνγκ σίγουρα ήταν ένα από τα προβλήματα που είχε ο Ολυμπιακός στην περσινή σεζόν. Παρ' όλα αυτά, μια επιστροφή του Κορεάτη στο λιμάνι θα ήταν δώρο για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το συγκεκριμένο βίντεο. Εάν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μας. Share για να βγει αλήθεια προς τα έξω και μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται πολλά νέα βίντεο σε Ελλάδα και Ευρώπη.